Γιώργας. Νομίζω τον πρώτο κριτή. Όχι, σταμάτα. Είναι ο πρώτος νικητής του X-Factor. Όταν έγινε στελά το πρώτο X-Factor, ήταν ο νικητής. Πήγαμε στο μοναστηράκι, οπότε θα χορτάσετε το καιρό της Αθήνας μέσα από το βίντεο σήμερα. Μου μίλησε το X-Factor. Δεν μου έδωσε κάποιες συμβουλές για τους παίχτες που θα συμμετέχουν φέτος. Τέλεια. Και επίσης μου είπε ότι το έχει γίνει και αυτόν ο πρόταση για το Survivor και υπάρχει ένας πολύ πολύ σημαντικός λόγος που δεν θα μπορούσε να συμμετέχει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Πίνα. Σταμάτα. Α, το χάλασα. Περίμενε, δεν θα συμμετείχε τώρα σαν κριτής, εννοείς. Όχι, στο Survivor. Α, Survivor. Έχεις κάνει ένα gap, έχουμε. Το ρωτάω όμως και άμα θα ήθελα να είμαι κριτής σε ένα μουσικό show. Για να δούμε. Υποκρίνεσαι στα φιλιά που μου δίνεις τώρα πια δεν αφήνεσαι. Δεν ξέρεις πόσο χαίρομαι που δώσαμε ραντεβού σήμερα εδώ στην κέντρο της Αθήνας. Γιατί? Δεν έρχομαι συχνά γι' αυτό. Πρέπει να το κάνεις πιο συχνά. Θα σου αλλάξει τη ζωή. Το πιστεύω αυτό. Φαντάζομαι έρχεσαι συχνά για να το δεις. Ναι, και όλο αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα είναι φανταστικό. Είναι φανταστικό. Δηλαδή σου δίνει πολύ, πολύ αισιοδοξία. Εμένα τουλάχιστον. Άρα εδώ είναι τα στέκια σου. Ναι, ναι, ναι. Εδώ θα με πετύχεις γύρω-γύρω οπουδήποτε. Βρισκόμαστε σε ένα στενό που έρχεσαι πάρα πολύ συχνά και μου είπες ότι όποτε έρχεσαι δεν θέλεις ποτέ μάτια χέρια. Ναι ρε παιδί μου, είναι σαν κάτι έτσι καταστήματα που είναι γυναίκες και δεν μπορούν να βγουν από εκεί μέσα χωρίς να πάρουν έστω κάτι, να δώσουν ένα ευρώ απλά για να χαλάσουν κάτι. Έτσι είναι και αυτός ο δρόμος για μένα. Σαν παιδί, πώς ήσουν ακόμα, ξέρεις, δεν σε έχω ψυχολογήσει. Ενώ συνήθως τους ψυχολογώ αμέσως. Είναι λόγω της ανισορροπίας μου. Με έχεις δυσκολεύσει. Αλήθεια. Ναι. Οπότε θα πας σπίτι και θα βασανίζεις. Πώς, λοιπόν, πώς είσαι γενικά. Είναι πάρα, νομίζω είμαι ένα υπερκινητικό παιδί. Ζωηρό και αντιδραστικό. Ευαίσθητος είσαι. Σε υπέρμετρο. Νομίζω ότι είμαι υπερευαίσθητος. Αυτό είναι κακό. Κάθε υπερβολή του είναι κακό και έχω πολλά κακά. Είστε πάντως ο μεγαλύτερος από τα 4 αδέρφια σου. Ναι, είμαστε 4 αγόρια. Μεγαλώσαμε σε μια κομμόπολη στην Κύπρο που λέγεται Αραδίπου, η οποία για μένα είναι πραγματικά το σπίτι μου και όσα χρόνια και να ζήσω όπου και να ζήσω θα είναι πάντα η φωλιά, ας πούμε, θα είναι η κρυψώνα, θα είναι η γαλήνη μου. Και μου λείπει πάρα πολύ. Ίσως αυτή η περίπατη που κάνω εδώ στο κέντρο μου θυμίζουν το ποδαράτο που κάναμε για να πάμε οπουδήποτε στο χωριό. Μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Ο μεγάλος νικητής του X-Factor Live Show είναι ο Λούκας! Σε λίγο καιρό, στο Open Beyond, ξεκινάει το X-Factor. Ναι. Παρακολουθείς μουσικά show. Όσο προλαβαίνω και όσο μπορώ. Αλλά το X-Factor σίγουρα είναι ένα project το οποίο στιγμάτισε τη δική μου ζωή. Γι' αυτό που προσπαθώ κάθε φορά που μπορεί να με ρωτήσει κάποιος για αυτό το πράγμα είναι ότι είναι ένα τέτοιο παιχνίδι, δεν σε καθιερώνει ως τραγουδιστή, αλλά είναι το μέσον για να δείξεις αυτό που κάνεις. Παίρνεις τη δημοσιότητα που μπορεί να χρειαστεί ένας τραγουδιστής και από εκεί πέρα πρέπει να παράξεις έργο, τραγούδια για να γίνεις τραγουδιστής. Εγώ θα ήθελα να σε δω πάντως κριτή σε ένα μουσικό σοου. Το έκανες ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι στο. Δεν θα σου πω με φόρα ναι, αλλά ούτε και με φόρα όχι. Σου έχουν κάνει προτάσεις για άλλα reality, Survivor, Nomads. Μου έχουν κάνει, ναι. Δεν μπορώ να φανταστώ αυτό μας που να λάβω μέρος στο Survivor. Δεν ξέρω, δεν θα πω. Νομίζω. Είναι και δύσκολο. Είμαι, ξέρεις, ένα από τα μεγαλύτερα πάθη μου είναι το φαγητό. Έχει πάρα πολύ ωραία φωνή, παιδιά, ο Λούκας, live. Είναι από τους καλλιτέχνες που τραγουδάνε και έχουν φωνάρα. Και είναι η απόδειξη ότι βγαίνοντας από reality μπορείς να μείνεις στην επικαιρότητα, να σε μάθει ο κόσμος, να κάνεις δισκογραφία, να μην ξεχαστείς, όλα αυτά που λέγαμε. Μας εκπροσώπησε και στη Eurovision με εκείνο το τραγούδι, με τη Ριζεμπεκιά, αυτή που το είχε μάθει κιόλας ο Δημήτρης Μητροπάνος. Και είχε πάει και καλά, θυμάμαι. Ναι, είχε πάει πολύ καλά. Δεν ήταν σε κακή θέση. Ενώ ήταν ελληνικό στο σμικός. Δεν μην πέφναμε φανή γύρω με την ολόγη. Αυτό που λέτε δεν το θυμάμαι καθόλου. Αυτό είναι το τραγούδι. Αυτό το τραγούδι το θυμάσαι εσύ. Γυναικείο από πίσω. Πολύ ωραίο τραγούδι. Κύπρο ή με την Ελλάδα. Ελλάδα. Και είχε χορέψει μια ζεμπεκιά. Ποια χρονιά.
ήμουν στη χώρα. Μισό λεπτό και να γκουγκλάρουμε. Το 11, το 11 λέω εγώ. Πιστεύω. Το 11, έκανα και τηλεόραση δηλαδή. Όχι πάρα πολύ. Αυτό είναι παστερή. Γιατί δεν το θυμάμαι τώρα εγώ αυτό καθόλου. Κοίτα, να σου πω κάτι, μεγαλώνεις κιόλας. Όχι, μήπως είχαμε. Εντάξει, γενικά έχω θέματα με τη μνήμη μου σοβαρά, αλλά μήπως τότε ήταν η περίοδος που λίγο το είχε αφήσει η ΕΡΤ. Δεν ασχολιόταν όχι, πολύ. Είχε πάρα πολύ μεγάλη φασαρία. Βέβαια, είχε γίνει πολύ ωραία θέση από ό,τι ακούω, μπράβο. Ναι, είχε γίνει πολύ μεγάλο θέμα και μάλιστα είχε πει τότε. Μπορεί το ακούω σαν όνειρο τώρα, θα το θυμάμαι. Είχε πει. Ότι είχε πάει και είχε. Ο Μητροπάνο, για τον Μητροπάνο έλεγε. Ότι είχε πάει σε κάποιον και του είχε διδάξει. Ναι, ο Μητροπάνο το τραγουδίσει. Ναι. Κάποια στιγμή κάνει μια φιγούρα μέσα στο τραγούδι που έχει έτσι. Ρίχνει μια στροφή. Ναι, παίζει το μπουζούκι και κάνει μια γυροβολιά την οποία του την έδειξε συγκεκριμένα Δημήτρης ο Μητροπάνος. Κάτι θυμάμαι τώρα με αυτό που μου λες. Είναι πολύ συγκινητικό, είναι πολύ ενθουσιαστικό. Το πιστεύουμε. Πάντως σε λίγο κυκλοφορεί το νέο του τραγούδι. Είναι σε δίλημα, είναι δύο τα τραγούδια. Δεν έχει διαλέξει ακόμα. Να μπορώ να σου πω. Είναι ζεμπεκές και τέτοια. Γιατί εκεί το κατατάσσω. Λίγο στο λαϊκό το. Δεν μπορεί να πει. Όχι όμως στο λαϊκό πολύ. Το ωραίο, ναι. Και θα ξεκινήσει και μια περιοδία. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι είναι πολύ ταπεινός. Πάρα πολύ. Και πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Δηλαδή πολύ τον συμπάθησα. Και ωραίο παλτό. Θα του πω να στο στείλει. Το παλτό του Λούκα Γιώργα ή της Άννας. Όχι, του Λούκα Γιώργα. Δεν θα μου πήγαινε εσύ, πιστεύει το παλτό του. Βέβαια. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι εσύ δεν μπορείς να υποστηρίξεις το σηκωμένο γιακά. Θελήθηκες, ναι. Ο σηκωμένος γιακάς... Γελάω για να μην εκνεύρισα. Γιατί. Γιατί θέλει attitude. Όχι, εσένα ας πούμε σου είπα αυτό που με το κλειστό το γιακαδάκι που έκανες χτες, που γελούσαμε. Οκ, όμως, μπορείς να το υποστηρίξεις. Γελούσαμε αυτό με το σηκωμένο γιακά... Του σαΐνει. Θέλει ύψος, θέλει εσύ. Θέλει, όχι, όχι. Με αυτή τη ρόμπα που φοράς σήμερα. Εσύ με αυτή τη ρόμπα που φοράς σήμερα. Ρόμπα. Ναι, που τη φορούσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Στο... Πρόσεξε τι λες, Γαρούχα μου, κακομύρι μου. Εγώ αυτό βλέπω. Μιλάς για το δικό μου το γιακαδάκι που ήταν έτσι χθες και γελούσες. Καταρχήν δεν είπα για το ρούχο, είπα για το στυλ. Αλλά δεύτερον, εδώ λέω για το γιακά αυτό τον σηκωμένο, ότι θέλει, ρε παιδί μου, δεν είναι ότι δεν σου πάει αυτό. Ας πούμε, δεν είναι όμως ότι είναι καλό ή κακό ή εσύ είσαι καλός ή κακός. Είναι σαν να λέω θα βάλω εγώ ξανθό. Αφού δεν μπορώ να το υποστηρίξω το ξανθό, μα τι να κάνουμε. Το look Σαΐνης, θα σε βοηθήσω, θα το σώσω, θα σε βοηθήσω. Το look Σαΐνης θέλει όλο το attitude. Θέλει να πάρεις μια, να κρατάς ένα... Εκτός κι αν είσαι ο Λούκας που το είναι λίγο πιο πρόσιτο. Εσύ είσαι γυαλί, πολύ εσύ είσαι άλλος άνθρωπος. Πιο... Έχουμε φάει τώρα δύο λεπτά από την εκπομπή. Δηλαδή, εσύ το έχουμε κάνει. Εγώ τίποτα. Εγώ απλά είμαι απέναντι σε όλο αυτό τον πόλεμο που αντιμετωπίζω. Λοιπόν, θέλετε να δούμε... Αποκλειστικό είναι αυτό τώρα που έρχεται. Πες το. Να το πω εγώ ή το πεις εσύ. Όχι, όχι, πάρ' το πάνω σου. Άνθρωπος του καναλιού, ο Πέτρος Κουσουλός, κάνει μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή και η σύζυγός του είναι μαζί και η κάμερα του Έλε Χαμογέλα του συνάντησε και μέσα από τη συνέντευξη βγήκε και ένα αποκλειστικό, ένα χαρούμενο.